Για ευτύχεις εδώ. Είμαστε στο Σίδνεϊ, αυτή είναι η τελευταία μας μέρα. Τρώμε. Μένουμε σε hostel που έχει τέλεια κουζίνα και έχει και τραπεζαρία, μπορείς να κάτσεις με ιδιωτικό δωμάτιο και είναι πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στο Σίδνεϊ και έχω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, ένα πολύ σημαντικό θέμα με το ταξίδι μας. Αλλά για την ώρα τρώμε, θα τα πούμε μετά. Καλή όρεξη. Βασικά αυτές τις μέρες το βράδυ τρώμε εδώ πέρα συνήθως και το μεσημέρι τρώμε έξω. Σήμερα φάγαμε σε ένα τέλειο εστιατόριο με πολύ κλασική αυστραλιανή κουζίνα αλλά λίγο high class και πολλά θαλασσινά. Τέλος πάντων, άκουσε τώρα τι γίνεται. Τι, κάνουμε σαντουιτσάκια. Ετοιμαζόμαστε λίγο, ετοιμάζουμε τα σνάκια αύριο. Ωραία είναι να έχεις κουζίνα. Λοιπόν, αν έχεις τον ευτύχη. Ναι, είναι ωραίο να αυτό το βίντεο θα το δείτε σχετικά σύντομα. Είναι update από το ταξίδι μας στην Αυστραλία με μια πάρα πολύ σημαντική σημείωση. Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στην Αυστραλία, τελευταίο βράδυ. Είναι Δευτέρα, ουσιαστικά είναι 17η μέρα του ταξιδιού, τελειώσαμε την Αυστραλία, τελειώσαμε όλα τα επεισόδια στην Αυστραλία. Έχει μείνει αύριο το πρωί, επειδή πετάμε απόγευμα, να κάνουμε κάποια λίγα πράγματα στο Σίδνεϊ που έχουν μείνει. Και κάποιες μικροδουλίτσες, δηλαδή θα πάμε σε ένα μέρος που βρήκαμε με κάτι τεράστια locker να αφήσουμε κάποια πράγματα που θα έρθουμε να τα πάρουμε όταν επιστρέψουμε μετά από Νέα Ζηλανδία και από Σαμόα και από Φίτζι. Πριν γυρίσουμε Ελλάδα, επειδή πετάμε από Σίδνεϊ, θα αφήσουμε κάποια πράγματα εδώ για να μην τα κουβαλάμε μαζί μας που δεν χρειαζόμαστε. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι αύριο πάμε στη Νέα Ζηλανδία και εκεί ο καιρός είναι πάρα πολύ κακός. Αύριο βασικά είναι ένας κυκλώνας, ξέρω, μια καταιγίδα τεράστια που είναι έτοιμη να χτυπήσει τη Νέα Ζηλανδία. Και μας ανησυχεί λίγο αυτό, με την έννοια ότι ας πούμε είναι η χώρα λίγο σε κατάσταση επιφυλακής, έκρηξης ανάγκης, γιατί μπορεί να έχει πάρα πολύ δυνατούς αέριδες και πάρα πολύ βροχή και να έχει πλημμύρες και τέτοια πράγματα και δεν ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε. Σκεπτόμασταν μήπως αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, αλλά μετά είπαμε ότι αν αλλάξουμε το πρόγραμμα θα μας αποδιοργανώσει τελείως. Ενώ αν γίνει αυτό χωρίς εμείς να το θέλουμε, δηλαδή αν πάμε στο αεροδρόμιο και ακυρωθεί η πτήση, θα μας βάλουν σε άλλη πτήση και θα προσπαθήσουμε εκείνη τη στιγμή να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν θα έχει νόημα, γιατί μπορεί και πάλι να μην. Μπορεί να γίνει η πτήση μας, δεν είναι 100%. Ο κυκλώνας αυτός θα περάσει λίγο πιο νωρίς και θα το Wellington που πάμε θα το βαρέσει λίγο. Σίγουρα θα μία-δύο μέρες θα μας χαλάσει το πρόγραμμα, αλλά έχουμε αρκετές μέρες στη Νέα Ζηλανδία και μάλλον θα το πάμε έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Κάποιος από εσάς, κάποιος γνωστός μου έστειλε για τη Νέα Ζηλανδία πριν από 4-5 μέρες ότι υπάρχει αυτό στις ειδήσεις. Το είδαμε κι εμείς και τώρα αυτό το παρακολουθώ πάρα πολύ. Αυτό τις μέρες, τον καιρό, πώς θα πάει κτλ. Θα έχουμε θέμα. Γιατί μετά θα πάρουμε αυτοκίνητο από το Wellington και θέλουμε να πάμε προς τα βόρεια, να περάσουμε εκεί από το Εθνικό Πάρκο που είναι τα ηφαίστεια με τη Mordor, με το Mount of Doom και να πάμε και στο Hobbiton και σε κάποια άλλα μέρη και είμαστε λίγο, έχουμε ψάξει σε εναλλακτικές, μήπως αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα μας γενικά στη Νέα Ζηλανδία, μήπως το κάνουμε λίγο πιο χαλαρό, μήπως μείνουμε λίγο περισσότερο σε κάποια μέρη για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο σάντουιτς. Ωραία. Και θα το πάμε κάπως έτσι το πράγμα, δηλαδή θα δούμε, είμαστε λίγο έτοιμοι να αλλάξουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Όπως είπαμε, είμαστε τώρα κάπου 17η μέρα. Το θέμα είναι να πάμε τώρα Νέα Ζηλανδία να κάνουμε άλλα δύο επεισόδια, ένα 12ήμερο και μετά από εκεί πλέον το δύσκολο που θα είναι το πολύ road trip και κάθε μέρα σε άλλο μέρος και το πολύ τρέξιμο και αυτό που είναι τέλειο αλλά είναι λίγο πιο κουραστικό. Μετά τελειώνει και έχουμε δύο ακόμα προορισμούς που θα είναι το πιο τέλειο, θα είναι η Σαμόα και τα Φίτζι που θα πάμε και θα μένουμε 5 και 6 βράδια σε ένα μέρος, σε ένα ξενοδοχείο και σε ωραίο ξενοδοχείο και σε ωραίο μέρος και θα κάνουμε κάποιες εκδρομές, θα πάμε σε κάποια ωραία πράγματα, καταράκτες κτλ. Θα πάμε να κάνουμε εκδρομές σε κάτι τοπικά χωριά, θα κάνουμε δραστηριότητες, θαλάσσιες κτλ. Και γενικότερα θα είναι λίγο διαφορετική, είναι η ρυθμή και λίγο πιο. Και επειδή θα είναι πολύ τροπικό το σκηνικό κτλ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονούμε δηλαδή να φτάσει εκείνη η ώρα που θα πάμε εκεί.
Βλέπουμε τώρα update για τον καιρό. Είναι για αύριο. Γενικά είναι λίγο άσχημα τα πράγματα. Φανταστείτε, αυτές τις μέρες που ήμασταν Sydney, στο Gold Coast που ήμασταν πιο πριν, είχε πάρα πολύ κακό καιρό και έβρεξε και έκλεισε η παραλία και είχε τεράστια κύματα, επικίνδυνα. Τέλος πάντων, τη γλιτώσαμε στο Gold Coast. Το θέμα είναι να τη γλιτώσουμε και στη Νέα Ζηλανδία. 14 people were pulled from the water to safety. Oh. Αυτά. Λοιπόν, χαιρετούμε. Θα τα πούμε. Θα σας κάνουμε ανταπόκριση από το κυκλώνα στη Νέα Ζηλανδία που λέγεται Τζίτα. Τζίτα λέγεται. Τζίτα, ναι, Τζίτα. Τζίτα, στην Τζίτα. Στην Τζίτα. Στην Τζίτα. Λες Τζίτα, αλλά το παιδί είναι στην γίνεται ζου. Λες στην Τζίτα. Πάμε στην Τζίτα. Δεν ξέρω, μπορεί να φτάσουμε εκεί πέρα και να μην έχει ρεύμα, δεν ξέρω, στο ξενοδοχείο, να μην έχουμε ίντερνετ. Πότε δεν ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, δεν θα φτάσουμε εκεί πέρα. Θα αποκλειστούμε στο Sydney. Και θα πετάξουμε μία-δύο μέρες πιο μετά. Θα δούμε. Θα δείξει. Να μας ακολουθείτε στο Instagram για να βλέπετε το πώς θα γίνει αυτό. Αυτή μοιραστήκαμε την ανησυχία σας, την ανησυχία μας. Τώρα είναι και δικιά σας ανησυχία. Αν θα μας χαλάσει τα σχέδια ο Τζίτα. Αυτά είναι μέρος του ταξιδιού. Μέχρι τώρα μας έχει πάει φανταστικά το ταξίδι. Έχουμε 4 φανταστικά επεισόδια. Αν η Νέα Ζηλανδία δεν μας κάτσει ή μας χαλάσει το ένα επεισόδιο από τα δύο ή δεν ξέρω τι όπως για παράδειγμα μας είχε χαλάσει ως ένα βαθμό το επεισόδιο λόγω καιρού στη Σκωτία το δεύτερο, ας πούμε, δεν είχαμε το Εδιμβούργο όπως θα θέλαμε και γενικότερα δεν βγήκε όπως θα θέλαμε εκείνο το επεισόδιο. Ναι, ναι. Και να γίνει αυτό θα δούμε. Είμαστε ευέλικτοι και θα βρούμε την άκρη. Με το Θεό δεν μπορεί να το βάλεις. Βέβαια. Έτσι είναι, ένας αληθινός ταξιδιώτης. Αυτά λοιπόν. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω για τον Τζίτα αλλά και για αυτά, για το μέχρι τώρα ταξίδι στην Αυστραλία. Πείτε μας αν μας ακολουθείτε στο Instagram για να βλέπετε τα stories. Αυτά για τώρα. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια! Yeah.